Μπορούμε να πούμε ότι είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο η κατάσταση στο οικοδίκτυο. Βέβαια, είχαμε μια παρατεταμένη κακοκαιρία. Βρισκόμαστε στην έκτη μέρα και αύριο η έβδομη μέρα κακοκαιρίας, με συνθήκες ολικού παγετού και με θερμοκρασίες πολικές. Συνήθως οι κακοκαιρίες των τελευταίων ετών διαρκούσαν μία έως δύο ημέρες με ήπια φαινόμενα, είτε μέτρια είτε πιο έντονα φαινόμενα, αλλά ήταν η διάρκεια τους από μία έως δύο ημέρες και με θερμοκρασίες που δεν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά, τουλάχιστον όχι σε αυτές τις πολικές θερμοκρασίες που βιώσαμε τις τελευταίες μέρες. Όμως, ο χειμώνας δείχνει πραγματικά και τις διαθέσεις του και όπως λέει και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο χειμώνας δεν αστείευεται και μπορεί καμιά φορά να δημιουργήσει και προβλήματα, γι' αυτό και συμπεριλαμβάνεται και στις δράσεις της πολιτικής προστασίας, σαν καιρικό φαινόμενο, στις φυσικές καταστροφές δηλαδή, γιατί μπορεί να έχει και απρόπτα και απρόβλεπτα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Προσπαθούμε να πετύχουμε ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα και αύριο θα επιχειρήσουμε για τις ρήψεις αλατιού τα χιονιστικά μηχανήματα, έτσι ώστε οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί και να παρουσιάσουν καλύτερη εικόνα. Φαίνεται πως βιώνουμε το τελευταίο κύμα αυτής της πρωτοφανούς κακοκαιρίας για την περιοχή μας. Θα είναι καλύτερα τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε και θερμοκρασίες πάνω από το 0, θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και τους 7 βαθμούς σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, κυρίως το Σάββατο που θα έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες. Οπότε θα είναι σαφώς καλύτερη η εικόνα και θα αντιμετωπιστούν και τα όποια προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε δρόμους κλειστούς, δεν έχουμε δηλαδή αποκλεισμένες κοινότητες που είναι σε νους όμως και διαπραγματά. Όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, η κίνηση γίνεται με χρήση αντιοργιστικών αλυσίδων. Δεν έχουμε κλειστούς δρόμους, αποκλεισμένα χωριά, δεν έχουμε σημαντικές ζημίες σε υποδομές. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε τις επόμενες μέρες είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες, όπως είπα, θα επικρατήσουν αύριο το πρωί. Και συστήνουμε στους οδηγούς που κινούνται στο δικό δίκτυο να προσέχουν, να είναι προσεκτικοί, να μην αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, να οδηγούν προσεκτικά και να έχουν και αλυσίδες, όπως είπαμε, στον χώρο που σκευούνται αυτοκινήτου, έτσι ώστε αν χρειαστεί σε κάποιο σημείο λόγω του παγετού και των χαμηλών θερμοκρασιών να τοποθετήσουν τις αλυσίδες και να μετακινηθούν με ασφάλεια. Είναι συνεργάσιμος ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκηση Δήμη, με δεδομένο το ότι εσείς έχετε την εποπτεία για τον συντονισμό, από ό,τι καταλαβαίνω, του επαρχιακού οδικού δικτύου, των κεντρικών αξώνων και δεν έχετε το εσωτερικό, ας πούμε, των κοινοτήτων που είναι άλλη κατηγορία και αφορά τους Δήμους. Έχετε συνεργάσετε. Συνεργαζόμαστε και με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Βέβαια, η ευθύνη αποχιονισμού της περιφέρειας έχει να κάνει με το επαρχιακό οδικό δίκτυο και το εθνικό δίκτυο. Το επαρχιακό και το εθνικό δίκτυο στο σύνολο της περιφέρειας πρέπει να ξεπερνάει τα 2.500 χιλιόμετρα. Είναι ένα τεράστιο δίκτυο, το οποίο την ευθύνη του αποχιονισμού έχει το τμήμα μηχανολογικού εξοπλισμού των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας και των περιφερειακών οντήτων. Καταλαβαίνετε ότι στο σύνολο του αυτό το δίκτυο είναι πολύ δύσκολο, είναι ορεινό δίκτυο και χρειάζεται χρόνο για να αποχιονιστεί. Δεν μπορεί αμέσως σε μια χιονόπτωση να είναι αμέσως τα πάντα καθαρά και καθαροί όλοι οι δρόμοι. Έτσι, χρειάζεται κάποιο χρόνο. Πρέπει να περπατηθούν αυτοί οι δρόμοι με τα χιονιστικά μηχανήματα, να γίνουν ρήψεις αλατιού, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το δημοτικό δίκτυο, βέβαια, είναι άλλο δίκτυο, το οποίο, αν υπολογίσουμε και το δημοτικό δίκτυο, ξεπερνά και αυτό αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα. Όμως αυτό είναι αρμοδιότητα των Δήμων, των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Και οι Δήμοι θα πρέπει να φροντίσουν και να καθαρίσουν το δικό δίκτυο ευθύνης τους. Συνεργαζόμαστε, βέβαια, πάντοτε και με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, αλλά και με τις περιφερειακές ενότητες και επιλύουμε πολλές φορές προβλήματα από κοινού.